6, 7. Αυτά από εγώ δεν έχω τελειωμένο. Γιατί ο Μουντρουμάο σε έβαλε πρόστιμα. Αν μιλούσε για τα εμβόλια. Βέβαια. Για παραπληροφόρηση. Και πώς το λέγε και διαστρέφωση των ειδήσεων. Τι να συζητάμε, παιδιά. Δώσ' μου το βίντεο λοιπόν να το δούμε. Ο πρωτοσύν που λέει ότι όσοι είστε πάνω από 60-70 ετών, πάτε στα φαρμακεία και κάνετε το εμβόλιο. Δηλαδή δεν έπαιρνε θέμα να εξετάζει το ασθενή. Είχαμε πει ότι ακριβώς έτσι. Πολλοί λένε όπως οι γιατροί δεν πρέπει πια έτσι. Είχαμε πει ότι η πρώτη ομάδα που θα το κάνει είναι οι άνω των 60 με υποκείμενα νοσήματα μετά από στρενάζει με τον γιατρό τη. Δεν το θυμόσαστε το τελευταίο που είχαμε πει. Αποφασίζει γιατί δεν μπορείς με το ζόρι τον καθένα να το κλείσει το σπίτι του ή να του λες φόρεσε τη μάσκα ή να του λες πήγε με εμβολιαστής. Τα πρόσβατα είναι αυτά και για μένα είναι περισσότερα. Κυρία Παγόνη, αυτό το κάνατε όμως. Δηλαδή το πήγαινε εμβολιαστής υποχρεωτικά ή φόρα τη μάσκα υποχρεωτικά το κάνατε με επιτυχία εδώ και για 2 χρόνια σχεδόν. 2,5 χρόνια είναι. Δηλαδή πριν έλεγε άλλα, τώρα λέει άλλα, όπως όλοι αυτοί οι οποίοι όπως τους βολεύει, γιατί θα ξεχάσει ο Έλληνας δημοσίγια με θυμάται. Θυμάμαι είχαν τη χάση τους Έλληνες τότε. Όλοι οι φανατικοί νοδημοκράτες μαζί με τους Σιριζαίους. Για ξεκάρθωμα υπήρχε ο Πολάκης, ο γνωστός Πολάκης, ο οποίος πήγε το έκανε και έβαζε βίντεο. Έκανε το εμβόλιο. Και τότε είναι θριαβευτής ότι έκανε το εμβόλιο. Άλλα λέγανε στη Βουλή, άλλα λέγανε έξω, άλλα λέγανε στα κανάλια και σου λέει, έλα μωρέ σιγά μην τιμούνται οι Έλληνες, θα ξεχάσουν. Τι έλεγε η Παγόνη τότε, έλεγε ότι δεν χρειάζεται συνταγογράφηση. Δεν μας έλεγε ότι δεν χρειάζεται συνταγογράφηση για ένα και μόνο λόγο. Για να μην έχουν ποινική και αστική ευθύνη. Να μην μπορούν να τους κυνηγήσει δικαστικά, να συμβεί κάτι. Έτσι είναι. Φτιάχνουν τους νόμους, γι' αυτό είπα θέλω δικαιοσύνη. Θέλουμε δικαιοσύνη. Θέλουμε δικαιοσύνη. Οι Έλληνες ζητούν ισονομία, ισοτιμία, ισότιμη αντιμετώπιση. Δεν την έχουν. Γιατί τα λαμόγια των εκατοντάδες εκατομμυρίων ευρώ που τρώνε και δισεκατομμυρίων δεν μπαίνουν φυλακή ποτέ. Όλοι αθώνονται. Όπως είμαστε στη Βουλή, έχετε δει κανέναν που να παίρνει μήνες στην Ελλάδα. Ας πω εγώ, κανένας. Αφού γιατί. Γιατί πολύ απλά η δικαιοσύνη τους αθώνει όλους. Όλοι αθώθηκαν. Πλην Τσοχατζόπουλο. Τσοχατζόπουλος την πλήρωσε. Κανένας άλλος. Ούτε Νοβάρτης, ούτε Ζήμενς, ούτε εξοπλιστικά. Τίποτα. Ούτε εργολαβίες, ούτε Καλατράβα, ούτε απευθείας αναθέσεις. Τίποτα. Δεν μπαίνει κανείς φυλακή τίποτα. Γιατί όπου υπάρχει ένδειξη, υπόνοια, ότι κάτι θα πάει στραβά, βάζουν μια παγόνη, βάζουν 10 ανθρώπους δικούς τους, λένε τα δικά τους, θα ξεχάσουν σε λίγο καιρό, τελείως ιστορία. Και επειδή φοβούνται, κάνουν και ένα νόμο για το ακαταδίωκτο. Βέβαια, ακαταδίωκτος τραπεζίτες, δεν σπέρας κανένας. Ακαταδίωκτος γιατρούς, δεν σπέρας κανένας. Ακαταδίωκτος για ένα τέπι, δεν σπέρας κανένας. Κατά τα λοιπά, εσπιστεύετε αυτό που θέλουν να σας δείξουν. Αυτή είναι η διαφορά της ελληνικής λύσης από τα υπόλοιπα κόμματα. Και γι' αυτό και λύσαξαν όλα τα κόμματα μαζί εναντίον μας. Γιατί πολύ απλά παρανομίες δεν δεχόμαστε εμείς. Τι θέλαν, ξέρετε, να σου πω εγώ. Θέλαν και στην Αδαή και στο Σουρού, ακούστε τώρα, σιωπηρά να ανανεώσουν τη θητεία του για 5 χρόνια παρανόμως. Ερμηνεύοντας διασταλτικά την ερμηνεία του νόμου. Τι λέτε, ρε, όρκο ζωής για μένα το Σουρού να το διαλύσω. Αυτό το αθελμικό εσουρού. Όρκο ζωής. Όρκο ζωής είναι. Και θα συνεχίσω με τον ίδιο τρόπο. Να μιλάμε ελεύθερα. Αυτό θέλω, τίποτα άλλο. Είμαι βουλευτής, πρόεδρος κόμματος και δεν μπορώ να φοβάμαι μήπως κάτι δεν αρέσει σε κάποιον για να επιβάλλει ένα πρόσωπο σε ένα κανάλι για να μου κόψει την εκπομπή. Εκατοντάδες οικογένειες ζουν αυτή τη ζωή. Και όταν το είπα ότι του τρουμάξω, γιατί μου είπε, δεν ενδιαφέρει. Έτσι, δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει. Για να καταλάβετε για τι πράγμα μιλάμε. Μπάσε ρητός. Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες.